τελική αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες, καθώς το σύστημα κλείνει την Παρασκευή, έχοντας ήδη δεχτεί πάνω από 20.000 αιτήσεις. Πρωταθλητής στον αριθμό των ενστάσεων που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με πάνω από το μισό αριθμό των συνολικών αιτήσεων. Θα το δούμε ξανά μπροστά μας. Δεν το επιλύουν. Δυστυχώς. Φανταστείτε ότι οι επιτροπές δεν έχουν ακόμα συσταθεί. Δυστυχώς τα δασαρχεία μας, εκεί είναι τώρα λίγο το τραγικό. Αναρτούμε ένα δασικό χάρτη. Αναρτούμε το δασικό χάρτη χωρίς να έχουμε πανδρώσει τις δασικές υπηρεσίες της χώρας. Στα Χανιά είχαν κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 10.000 ενστάσεις. Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 5.000 αιτήσεις. Ενώ Ρέθυμνο και Λασίθι αντιμετωπίζουν επίσης οξυμένο πρόβλημα. Γι' αυτό και οι αιτήσεις αντιρρήσεων πέφτουν βροχή. Ο νομός Χανίων μαζί με το Ρεθύμνο και Λασιθίου είναι οι τρεις νομοί που έχουν σοβαρά προβλήματα και ο δικός μας νομός δεν είναι ότι δεν έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλους ορεινούς όγκους για να έχουμε μεγάλα προβλήματα όσο αφορά τους δασικούς χάρτες. Νέα παράταση δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των αγροτοσυνδικαλιστών. Είναι η τελευταία παράταση, γιατί το αυτοί μας το τραβάνε οι Βρυξέλλες και το παζάρι που κάναμε με τους Ευρωπαίους. Χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη θα βρεθούν σε καθεστώς ομοιρίας από την Παρασκευή, αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, με τους αγρούς που καλλιεργούν να χαρακτηρίζονται πλέον δάση. Αν τα υπόβαθρα δεν διορθωθούν και το Εθνικό Κτηματολόγιο πάρει τη γενναία απόφαση να συμβουλεύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στον υπάρχον νόμο, ειδικά στους δασωμένους αγρούς, που αυτή τη στιγμή πραγματικά βλέπουμε σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγούς που καλλιεργούν εκτάσεις. Είτε είναι ελιόφυτα, είτε αμπέλια, είτε στυρά, είτε χωράφια σε καλή γεωργική κατάσταση, να αρχίσουν να απολογούνται και στη δικαιοσύνη. Το με δικογραφίες. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ κάλεσε όλους τους παραγωγούς που εντοπίζουν προβλήματα να σπεύσουν μέχρι την Παρασκευή να καταθέσουν ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου, παρά το γεγονός ότι κανείς μέχρι τώρα δεν γνωρίζει πώς και σε ποιο χρονικό πλαίσιο θα κληθούν οι ενστάσεις. Να γκουγκλάρουν και να ζουμάρουν λίγο πάνω στα χωράφια τους, γιατί έχουμε ακόμα αυτές τις λίγες μέρες μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, έστω να γίνει μια ηλεκτρονική αίτηση που είναι πολύ απλή πλέον, με τους κωδικούς του TaxiNet μπαίνει και χωρίς και να έχει ούτε ένα παραστατικό δεν χρειάζεται να το καταθέσει επίσημα, να γίνει αίτηση, να έχουμε ένα αριθμό πρωτοκόλλου να στέκει εκεί και από εκεί και πέρα και με τη δικιά μας πίεση και με την πίεση όλων των φορέων, γιατί ασχολήθηκε και πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού η τοπική αυτοδιοίκηση.